πρώτα στον... Όχι, στον κύριο... Ωραία, θα πάμε στον κύριο Ανδρέα Δρυμνιώτη. Ωραία, είμαστε έτοιμοι. Ειδικός αναλυτής εκλογών. Χαιρόμαστε πάντα όταν τον φιλοξενούμε στην εκπομπή μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Δρυμνιώτη. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, έχουμε πολλά που θέλουμε έτσι να συζητήσουμε μαζί σας. Από τη μία έχουμε τις 4 δημοσκοπήσεις, μία του Action 24 και 3 οι υπόλοιπες, όπου πέρασαν το μήνυμα. Και από την άλλη είχαμε χθες και την πρώτη εμφάνιση, έτσι, τηλεοπτική εμφάνιση του κυρίου Κασελάκη. Θα θέλαμε ένα σχόλιο από όπου θέλετε έτσι να ξεκινήσουμε. Δυστυχώς δεν είδα, ήμουν έξω και δεν είδα την συνέντευξη του κυρίου Κασελάκη στο ΣΤΑΡ. Αλλά για τις δημοσκοπήσεις τις είδα σήμερα το πρωί και τις 3, την δικιά σας την είδα από πριν. Λοιπόν, κοιτάξτε, το μήνυμα των δημοσκοπήσεων είναι πολύ ξεκάθαρο. Mm-hmm. Η κυβέρνηση έχει μια φυσική φθορά παρά τις μεγάλες καταστροφές οι οποίες υπήρχαν, φωτιές και πλημμύρες. Η αντιπολίτευση, η αξιωματική αντιπολίτευση, η εμφάνιση του Κασελάκη δεν δίνει καθόλου, αν θέλετε, δυναμική στο ΣΥΡΙΖΑ. Ευνοημένη από όλες τις δημοσκοπήσεις φαίνεται να είναι το ΚΚΕ και οι Έλληνες, του Μπελόπουλου. Όλα τα άλλα είναι εντελώς φυσιολογικά. Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Μήπως είμαστε λίγο αυστηροί, κύριε Δρυμνιώτη, με τον κύριο Κασελάκη? Ενώ ότι δεν έχει κλείσει μια εβδομάδα πρόεδρος. Ακόμα δεν ξέρουμε. Είχε ένα, αν δεν απαντώμε, το Skype που είχε μια καταπληκτική εικόνα. Ποια ήταν η δημοφιλία των αρχηγών αμέσως μετά την εκλογή τους. Και εκεί φαίνεται είχε τον Μητσοτάκη το 16, τον Ανδρουλάκη, τον Τσίπρα όταν βγήκε. Η δημοφιλία τους ήταν στο Θεό. Αμέσως μετά την εκλογή τους. Δεν είναι ότι ανεβαίνει, συνήθως κατεβαίνει η δημοφιλία. Και η δημοφιλία του Κασελάκη ήταν πολύ χαμηλή αμέσως μετά την εκλογή του. Λοιπόν, θέλω να σας πω ένα χαρακτηριστικό. Μπήκα στο Left Chart σήμερα, πρωί-πρωί, και δεν έχει αναφορά σε καμία από τις δημοσκοπήσεις. Αν θέλετε, πείτε και εσείς για να το δείτε. Είναι χαρακτηριστικό ότι αν είχε κάτι καλό να δείξουν οι δημοσκοπήσεις, πρώτον το έλεγχο πιάτσα τις είχε αναρτήσει. Αλλά δεν έχει ούτε την ούτε ένα. Ούτε μία λέξη. Μάλιστα. Ούτε τώρα, αν δεν υπήρχε το πρόσωπο του κυρίου Κασελάκη, εγώ ήθελα να ρωτήσω αυτό, κύριε Δρυμνιώτη. Πιστεύετε ότι τα ποσοστά τα οποία θα συγκέντρωνε ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να ήταν ακόμα πιο χαμηλά? Δηλαδή, ότι... μπορεί να το ξέρει. Προσέξτε. Πρέπει να δούμε από εδώ και μπρος τι θα γίνει. Ο κύριος Κασελάκης έκανε μια, τα έχουμε ξαναπεί μαζί κιόλας, έκανε μια επικοινωνιακή καμπάνια η οποία μπορεί να διδάσκεται στα πανεπιστήμια, πήρε 100%. Αλλά τώρα θα φανούν πάρα πολλά πράγματα, γιατί τώρα πλέον πήρε την Προεδρία, από εδώ και μπρος πρέπει να υπάρξει ουσία. Προς το παρόν αυτό που είδαμε και το οποίο δείχνεται, νομίζω ότι έδειξε μια επιπολαιότητα. Το να πας στο σχολείο αμαία και να κάνεις ταρζανιές δεν δείχνει και πολύ ωριμότητα. Απ' την άλλη μεριά, η απρέπεια που έκανε με την κυρία, με τη δόμνα την... Μιχαηλίδου. Δεν ξέρω αν προσέξατε τη φωτογραφία. Δεν είναι ότι έκανε κρόπ τη φωτογραφία, έκοψε τη δόμνα. Όχι, έχει γίνει επαγγελματική Photoshop δουλειά και προσθέθηκαν άνθρωποι στη θέση της δόμνας. Δεν ξέρω αν το προσέξατε αυτό. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι πολλά λέγονται για το ποιες είναι οι επίσημες και ποιες είναι οι μεταγενέστερες φωτογραφίες, ποιες είναι οι επίσημες του ΣΥΡΙΖΑ. Να κρατήσουμε όμως το αυθεντικό γεγονός ότι ο κύριος Κασελάκης πήγε επίσκεψη σε ένα σχολείο στο οποίο ήταν εκεί και η καθήλυνα αρμόδια υπουργός. Και στα πλάνα τα οποία μοίρασε δεν υπήρχε υπουργός. Τελεία. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό δείχνει μικροπρέπεια. Πώς να σας το πω. Δηλαδή, παιδιά, Έλληνες είμαστε όλοι. Και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να είμαστε σαν να είμαστε εχθροί, σαν να είμαστε εμπόλεμοι και ο ένας να σβήνει τον άλλο. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς, αλλά ίσως εμένα η ηλικία μου δεν με αφήνει να καταλάβω αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να εξαφανίζει. Αυτά γινόντουσαν επιστάλλητα.
που εξαφανίζανε ανθρώπους από τις φωτογραφίες. Με όρους αστικής πολιτικής ευγένειας, ναι. Έτσι, δεν είναι κάτι αποδεκτό. Μπορεί να το πει ο καθένας αυτό. Νομίζω είτε ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ. Και με λόγους πολιτικής δεν είναι σωστό. Δηλαδή αύριο μέσα στο κοινοβούλιο δεν θα μιλάνε. Ή αν βγαίνουν μια φωτογραφία μαζί, δεν θα, θα πρέπει ο ένας να σβήνει τον άλλο. Μάλιστα. Να. Τώρα να ρωτήσω κάτι, κύριε Δρυμιώτη. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι είστε ειδικός αναλυτής. Δεν είστε μελλοντολόγος, ούτε medium. Αλλά εάν έπρεπε να ποντάρετε ένα ευρώ για το ποια θα είναι η πολιτική πορεία του Στέφανου Κασελάκη, σε ποιο σενάριο θα τον ποντάρατε? Κοιτάξτε, εγώ δεν νομίζω ότι θα ανακάμψει ο ΣΥΡΙΖΑ, αν είναι αυτή η ερώτησή σας. Δηλαδή, πιθανόν να δούμε αποχωρήσεις, για να μην την πούμε διάσπαση. Είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν αποχωρήσεις, γιατί έχει δημιουργηθεί αυτό που λέμε bad blood, πώς το λένε, με κακό αίμα μεταξύ αντιμαχόμενων ομάδων στο ΣΥΡΙΖΑ. Τέτοιο που δεν διορθώνεται αυτό το αίμα. Δεύτερο, δεν ξέρω αν είδατε τι έχει γίνει, αλλά πληρώνει ο ΣΥΡΙΖΑ μια πολύ ωραία αγγλέζικη παροιμία, η οποία υπάρχει, the taste of their own medicine, δηλαδή μεταφράζεται, έχουν πάρει μια γεύση από το δικό τους δηλητήριο. Έχετε δει τι έχουν κάνει τα trolls στην προεκλογική περίοδο, δηλαδή κυριολεκτικά. Υπάρχει μια εμφύλια διαμάχη. Εμφύλια διαμάχη, η οποία είναι εξαιρετικά έντονη και αυτή δημιουργεί τις προϋποθέσεις βαθύτατων διαχωρισμών, πώς το λένε, όχι διάσπαση, αποχωρήσεων, οι οποίοι θα φύγουν κάπως. Ήδη ξεκινήσανε αρκετοί. Συνέδριο θα γίνει, κύριε Δρυμιώτη, και με αυτό έτσι να κλείσουμε. Βεβαίως θα γίνει το συνέδριο. Πότε όμως, γιατί ο χρόνος δεν είναι αδιάφορος παράγοντας. Αυτό είναι το Κασελάκη η απόφαση. Και εκεί θα βγουν τα μαχαίρια. Να είστε απολύτως βέβαιοι ότι θα βγουν τα μαχαίρια. Αυτό που μας είπε η κυρία Αυλονίτου, ότι δεν το βλέπει νωρίτερα από 3-4 μήνες από τώρα, δηλαδή στην καλύτερη περίπτωση, αν βάλει κάποιος κάτω το ημερολόγιο, θα το καταλάβει, το δεύτερο 15ήμερο του Ιανουαρίου. Αυτό δείχνει το ότι προσπαθούν να μαζέψουν κάπως τα πράγματα. Γιατί όσο πιο μακριά πάει, τόσο ελπίζουν να έχουν ηρεμήσει τα μαχαίρια. Ακριβώς. Λοιπόν, κύριε Δρυμιώτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ξυπνάτε με left.gr, μετά παρακολουθείτε τις επιδόσεις των τρολ. Τι να πω, εγώ δεν προλαβαίνω να κάνω τόσα. Τα πάντα βλέπετε, γι' αυτό σας έχουμε εδώ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Σας ευχαριστούμε. Γεια.